Υπάρχει 13η σύνταξη η οποία κόπηκε και θα δοθεί το 2020. Υπάρχουν κάποια πολύ δύσκολα πράγματα μπροστά μας. Δεν θα δοθεί το 2020. Όχι. Γιατί λένε ότι θα φέρουν. Εγώ διαβάζω ότι θα φέρουν μόνιμο μηχανισμό στήριξη συνταξιούχων και το Δεκέμβριο θα πούμε. Η 13η σύνταξη ψηφίστηκε. Ναι, εντάξει, θα δούμε τι θα φέρουν. Και εγώ περιμένω. Αλλά η 13η σύνταξη ψηφίστηκε από όλα τα κόμματα πέρσι. Και έχω εδώ και μία. Όχι 13η σύνταξη. Η 13η σύνταξη. Επίδομα ήταν, δεν ήταν 13η σύνταξη. Αυτό που ονομάστηκε 13η σύνταξη. Ψηφίστηκε από όλα τα κόμματα. Όχι, και ήταν το επίδομα εδώ, το οποίο το έλεγε. Και μάλιστα εδώ, στο Sky, έχω μπροστά μου το, το βίντεο εδώ στο Sky, που ο κύριος Μητσοτάκης είπε βεβαίως θα δοθεί και το 20. Έκανε κριτική ότι δεν είναι ακριβώς 13η σύνταξη, αλλά είπε βεβαίως θα δοθεί και το 2020. Εκτιμάς ότι δεν θα δοθεί. Όχι, εκτιμώ, είναι, αυτό είναι βέβαιο. Αφού το λέμε, το έχει πει, ο κύριος Βρούτσης, το έχει πει ο κύριος Μηταράκης πριν αφήσει τη θέση, το έχει πει νομίζω κανένα δύο άλλοι κυβερνητικοί παράγοντες, υπουργοί κτλ. Έχουν πει ότι δεν θα δοθεί η 13η σύνταξη. Μισό λεπτό. Είχε θεσπιστεί 13η σύνταξη. Αφού το λέμε, με νόμο. Το επίδομα. Μην παίζουμε τις λέξεις. Όχι, δεν παίζουμε. Η επιδοματική πολιτική καταργείται. Ναι. Αυτό που ονομάστηκε 13η σύνταξη. Από το κατά ΣΥΡΙΖΑ, δεν ήταν. Κάθε χρόνο δεν γινόταν, ναι. Όχι. Ψηφίστηκε ως πάγια παροχή από όλα τα κόμματα. Λοιπόν, τώρα άπαξ. Πρέπει να όχι καταργηθεί. Άπαξ. Όχι άπαξ. Όχι. Κάνετε λάθος. Κάνετε λάθος. Και δεν είναι καθόλου παραμονές εκλογών. Μισό λεπτό, παρακαλώ. Μισό λεπτό. Για να θυμίσουμε τα γεγονότα. Είχε έρθει το Δεκέμβριο του 18 και είχε ψηφιστεί, που δεν είχε ψηφίσει η Νέα Δημοκρατία. Και ρωτούσαμε όλοι στα κανάλια, είχε πει ο Μητσοτάκης δεν θα την ψηφίσει. Και λέγαμε, γιατί παιδιά θα ψηφίσετε στους συνταξιούχους, να πάρουν οι συνταξιούχοι τη σύνταξη. Ψηφίστηκε από τη Νέα Δημοκρατία. Μετά. Ψηφίστηκε. Μετά. Τι πάνε να πει. Και ήρθε το 19, έδωσε ένα επίδομα το Μάιο. Κάνω λάθος. Τον αλλά 13η, υπάρχει αυτή τη στιγμή 13η σύνταξη θεσμοθετημένη. Βεβαίως. Δεν υπάρχει. Βεβαίως. Από πού βρέθηκε. Μα είναι Μα τι λέτε. Έχει ψηφιστεί από όλα τα κόμματα ως μόνιμη παροχή. Για μία. Ως μόνιμη παροχή. Πότε. Δέστε το, παιδί. Αντρέα, είναι η εφάπαξ παροχή. Δεν είναι εφάπαξ παροχή. Στην οποία αναφέρεται ο δεν είναι καθιερώθηκε. Για την εφάπαξ παροχή ψήφισαν όλα τα κόμματα. Δεν σημαίνει ότι δεν πήγαν φέτο το Μάιο. Κάνε το ρεπορτάζ, γι' αυτό το λέμε. Κάνε αυτό το ρεπορτάζ. Λοιπόν, θεσπίστηκε ως μόνιμη παροχή σε αυτό το ύψος για το 19. Ναι. Η 13η σύνταξη. Για το 19. Δεν είναι 13η. Σε αυτό το ύψος για το 19. Θεσπίστηκε ως μόνιμη παροχή. Το κοινωνικό μέρισμα, λες. Όχι, η 13η σύνταξη. Δεν υπάρχει 13η σύνταξη. Το επίδομα του κάνεις λάθος. Θέλετε να σας δείξω μια σειρά βίντεο εδώ πέρα. Αυτό βίντεο. Θέλω τη βουλή στο τέτοιο εγώ. Που λες που έχουν ψηφίσει. Αναζητήστε. Δεν είναι 13η σύνταξη. Η μητέρα μου δεν την πήρε εμένα. Γιατί είναι φιλοξενούμενοι. Όλοι την πήρανε. Όχι, κάνει λάθο. Δεν πήρε μητέρα μου. Κανένα δεν υπάρχει να μην πήρε. Ένα λεπτάκι. Ρε Ανδρέα, δύο σου λέμε τώρα. Δεν την πήρε. Είναι φιλοξενούμενοι και την πέταξε στο σύστημα έξω. Ακούω αυτό που λες. Αλλά σου λέω. Τι το ακούς, το λέω. Δεν μπορεί να αμφισβητήσει. 13η σύνταξη δεν υπάρχει. Τελεία. Δεν υπάρχει.